Πάμε τώρα να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στα συμπτώματα μιας τυπικής αλλεργίας, ενός κρυώματος, της εποχικής γρίπης και εκείνης του κορονοϊού. Η κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα είναι κοντά μας, είναι οτορινολαρυγολόγος. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ και μπράβο σας που πιάσατε το σφιγμό της εποχής. Κυριολεκτικά είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ιατρικό ζήτημα αυτής της εποχής, αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πριν μπούμε στη συζήτηση, θέλω να μου επιβεβαιώσετε το εξής. Είστε εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου. Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες προσήλθατε με δική σας πρωτοβουλία στο νοσοκομείο και κάνετε κανονικά εφημερίες για να δώσετε ανάσα στο σύστημα. Κοιτάξτε, κανονικά τον μεγάλο αριθμό που κάνουν οι συνάδελφοι αδυνατό, αλλά ναι, κάνω εφημερίες και διάλεξα να κάνω δύσκολες εφημερίες, δηλαδή την καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, μια Κυριακή. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη, οι συνάδελφοί μου είναι πάρα πολύ λίγοι, είμαι σε αυτή την κλινική πάρα πολλά χρόνια, τη θεωρώ σπίτι μου. Και ομολογώ ότι το κάνουμε χαρά, δηλαδή παρότι είναι το πρόγραμμά μου, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ άλλων είμαι και αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας υγείας και αυτή τη στιγμή είμαι στην αιχμή του δόρατος, παρόλα αυτά έπρεπε να το κάνω, θεωρώ δηλαδή ότι κανένας δεν περισσεύει αυτή τη στιγμή και θα το κάνω για όσο καιρό χρειάζεται. Γιατί είναι καλό να μιλάμε περί αλτρουισμού στη θεωρία, αλλά είναι εξαιρετικά παρήγορο όταν διαπιστώνουμε ότι αυτό μεταφράζεται και εμπράκτος και μπράβο σας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα. Φέτος η εποχή των αλλεργιών συμπίπτει με την πανδημία του κορονοϊού που κάθε μέρα μολύνει και περισσότερους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο βεβαίως. Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα ιατρικά. Γιατί πάρα πολλά από τα συμπτώματα, όπως είναι τα ίδια μεταξύ της κοινής του κοινού κρυολογήματος και του κορονοϊού, έτσι είναι μεταξύ αυτών των δύο και της αλλεργικής έξαρσης όταν υπάρχει υπόβαθρο. Όμως, δεν είναι τόσο δύσκολο να τα ξεχωρίσεις και καλά είναι να τα εξηγήσουμε λίγο έτσι ώστε ο κόσμος να μην μπερδεύεται. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι άλλες οι αλλεργίες που συναντάμε την Άνοιξη, για παράδειγμα, και άλλες αυτές που σημειώνονται το Σεπτέμβρη? Υπάρχουν δύο ειδών αλλεργίες. Είναι η εποχική αλλεργία, αυτή δηλαδή η τυπική που εμφανίζεται την Άνοιξη και αυτή οφείλεται κυρίως σε γύρι φυτών, σε αέριο αλλεργιογόνα δηλαδή, που δυστυχώς για μας στην Κρήτη είναι πάρα πολλά. Η μεσογειακή χλωρίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τέτοια φυτά με γύρι αλλεργικής φύσης και είναι και ολοετής αλλεργία που οφείλεται συνήθως στην οικιακή σκόνη, οφείλεται στη βούκλα του σπιτιού, οφείλεται στα επιθύλια από τα κατοικίδια, στο τρίχωμα δηλαδή της γάτας και του σκύλου, που αυτή είναι όλο το χρόνο. Η αλλεργική όμως, η εποχική αλλεργία, το ξέρουν δηλαδή, δεν θα τρομάξουν, δεν θα νομίσουν ότι είναι κορονοϊός, γιατί το είχαν πάθει και πέρσι την Άνοιξη και πρόπερσι την Άνοιξη και την προηγούμενη Άνοιξη. Άρα λοιπόν είναι προετοιμασμένοι, ξέρουν πάνω κάτω, έχουν βιώσει τα συμπτώματα και ξέρουν πώς θα εμφανιστεί, δεν θα τον μπερδέψουν. Το πρόβλημα προκύπτει, τι εννοώ δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το φτάρνισμα. Το μπράβο, και με συγχωρείτε για τη διακοπή, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να μας δώσουν και στο ένα μέρος της οθόνης τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις αλλεργίες, μπράβο, για να τα βλέπουμε ενώ μας τα εξηγείτε κι εσείς. Λοιπόν, είναι κατά βάση μια τυπική τριάδα που χαρακτηρίζεται από καταρροή, η μύτη τρέχει σαν νεράκι, από πολύ συχνά φταρνίσματα και από μπούκωμα στη μύτη. Αυτά είναι τα τυπικά και τα κύρια. Συνοδεύονται συνήθως από φαγούρα στη μύτη, από φαγούρα στα μάτια και πολλές φορές και στο λαιμό. Αυτό όταν η αλλεργία περιορίζεται μόνο στο ανώτερο αναπνευστικό και είναι αλλεργική ρινίτιδα. Δυστυχώς όμως είναι μία νόσος που αφορά δύο συστήματα. Είναι νόσος του ανωτέρου και του κατωτέρου αναπνευστικού. Όταν λοιπόν επεκταθεί και γίνει και άσθμα, προστίθονται στα συμπτώματα ένας βήχας, μια δυσκολία στην αναπνοή και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα με τον κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό? Αν ένα άσθμα δεν είναι καλά ρυθμισμένο, δηλαδή ο ασθενής δεν παρακολουθείται τακτικά από πνευμονολόγο να κάνει τις εισπνοές του όπως πρέπει, είναι πολύ πιθανόν μια έξαρση του άσθματος, επειδή έχουμε ανθοφορία και βγήκε κανείς έξω, να μπερδευτεί με έναρξη λίμωξης από κορονοϊό.
Εκεί θα έλεγα ότι έπρεπε και ακόμα προλαβαίνουν όλοι οι αλλεργικοί να απευθυνθούν στο γιατρό τους, στον πνευμονολόγο τους εννοώ, να τους έχει καλά ρυθμισμένους με εισπνεώμενα. Δηλαδή το υπόβαθρο να είναι μια καλή αναπνευστική υγιεινή. Είναι όμως και άλλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που δεν μπερδεύονται και θέλω να τα πω για να μην τρομάζει ο κόσμος. Ο κορονοϊός είναι μία λίμωξη υιογενής που μοιάζει με την κοινή γρήπη. Έχει δηλαδή τις αρθραλγίες, αυτή την κατάπτωση που είναι αρκετά έντονη, τους πόνους στο όλο το σώμα. Συνοδεύεται όμως κατά κανόνα από πυρετό, πράγμα που στις αλλεργίες δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, κορονοϊός ή γρήπη χωρίς πυρετό δεν υφίσταται. Ένα βαρύ άσθμα επιβάλλεται να παραμείνει σπίτι. Αυτό που θέλω όμως να εξηγήσω είναι ότι στην αλλεργία είναι ένας βήχας και μία δύσπνοια επίσης χαρακτηριστική και διαφορετική. Ο άρρωστος την ξέρει, την έχει ξαναπάθει και δεν έχει ποτέ φλέματα όπως θα κάνει η λίμωξη. Δεν έχει δηλαδή απόχρεμψη ούτε με διαφανή φλέματα ούτε και με φλέματα που έχουν χρώμα. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά. Δηλαδή ένας βήχας ξερός που δεν επιδεινώνεται όμως με τις μέρες, που δεν συνοδεύεται από πυρετό, σαφώς και είναι αλλεργικός όταν ο άρρωστος είναι αλλεργικός. Ένας βήχας που χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, που αρχίζει να παράγει φλέματα ο ασθενής, αυτά τα φλέματα να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα, να γίνονται κίτρινα και παράλληλα να επιμένει ο πυρετός, είναι δεδομένο ότι θα εξελιχθεί σε δύσπνοια και πρόκειται για υιογενή λίμωξη από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση τα περιστατικά που αφορούν τον κορονοϊό εντάσσονται σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και θα ήθελα να βλέπουμε και τη σχετική κάρτα στην οθόνη. Λοιπόν, κυρία Γκίκα, δεν ξέρω αν έχετε να συμβουλεύσετε κάτι ακόμη τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται ετησίως με αλλεργίες. Εγώ κατά κανόνα θεωρούμε ο γιατρός της αλλεργικής ρινίτιδας. Κάνω ένα ιατρείο ειδικό, το έκανα τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο που ανέλαβα τη Δήμαρχος στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, μια φορά την εβδομάδα, όπου ασχολούμαι αποκλειστικά με αλλεργίες και έχω ασθενείς από όλη την Κρήτη, από τη πιο δυτική γωνιά της μέχρι το Λασίθι. Οι άρρωστοι που παρακολουθούνται από γιατρό και είναι ρυθμισμένοι δεν κινδυνεύουν. Αυτό που πρέπει να τονίσω και να προτρέψω τους ασθενείς είναι κάντε μου τη χάρη, αν έχετε αλλεργίες σε εποχικά αλλεργιογόνα, σε φυτά, προτρέξτε αυτές τις μέρες, αν δεν έχετε πάει στο γιατρό σας, στον πνευμονολόγο κατά βάση. Αυτή είναι η βαριά μορφής επιπλοκή που μπορεί να προκύψει, να ρυθμίσετε τα εισπνεώμενα που παίρνετε. Σε αυτό θα είμαι πάρα πολύ κάθετη ότι πρέπει να το κάνει ο κάθε αλλεργικός που ξέρει ότι είναι αλλεργικός και που έχει παραμελήσει το κομμάτι αυτό της υγείας του και δεν έχει πάει στον πνευμονολόγο πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό, το να είναι ρυθμισμένος, να έχει καλή αναπνευστική υγιεινή, θα βοηθήσει ώστε όταν και αν παρελπίδα νοσήσει από τον κορονοϊό, να μπορέσει πολύ πιο εύκολα τα πνευμόνια του να ανταπεξέλθουν και να μην κάνει επιπλοκές, να μην βρεθεί διασωληνωμένος κάπου σε μια εντατική. Λοιπόν, θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να στείλετε και το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που παρακολουθεί, διότι οι μέρες που διανύουμε έχουν τη δική τους δυσκολία, είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που ζούμε και έχουμε μπροστά μας 2-24 ώρα κατά τα οποία πρέπει όλοι μας να αυτοπεριοριστούμε στα σπίτια μας. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα οι Έλληνες με έχουν εκπλήξει θετικά. Δείχνει ο κόσμος μια σοβαρότητα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ακόμα είναι επειδή κρατάμε χαμηλά τα ποσοστά των καινούριων περιστατικών ότι ο κίνδυνος δεν πέρασε. Ο κίνδυνος είναι ακόμα μπροστά μας, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, έτσι τουλάχιστον λένε οι λοιμοξιολόγοι, οι δικοί μας, αλλά και τα διεθνή site και η αρθρογραφία. Θέλει μια μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχω και εγώ παιδιά που είναι πολύ, πολύ βαρύ για αυτά να μένουν στο σπίτι και να περιορίζονται σε δραστηριότητες εντός. Παρόλα αυτά πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε για αυτούς που αγαπάμε. Και ταυτόχρονα για όλους. Η ατομική ευθύνη και το πώς πράττει ο καθένας θα έχει συλλογικό όφελος. Ακριβώς. Για τους μας ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη γιατί
φροντίζω τον εαυτό μου, φροντίζω την οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπω ότι ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι η γιαγιά και ο παππούς δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά, δεν θα σταματήσει ούτε ο ένας να αγαπάει τον άλλον αν 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες δεν συναντηθούν. Βλέπετε πόσο όμορφα κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κουβέντα από το Skype. Ας μιλήσουν από το Skype. Μα δόξα τω Θεώ, όλοι έχουν ένα έξυπνο κινητό και μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία καθημερινά και πάρα πολύ απλά. Σε λίγο θα αρχίσουν να κάνουν και μαθήματα και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία μας με αυτόν τον τρόπο. Βοηθάει η τεχνολογία. Ζούμε σε καλές εποχές. Εννοώ εύκολες εποχές με πάρα πολλές ευκολίες. Καθίστε σπίτι ή δυνατόν εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, ούτε έτσι περί τα ψώνια, τίποτα περί το. Και μην ξεχνάμε, θα μας το πείτε και εσείς φυσικά, ότι η ανθρωπότητα έχει ξεπεράσει ανά τους αιώνες σοβαρότατες επιδημίες. Οπότε είναι άλλη μία πρόκληση, κάπως έτσι πρέπει να το δούμε, η οποία κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Θα τελειώσει, συνεχίζουμε να ελπίζουμε η επιστημονική κοινότητα με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τους υπόλοιπους γνωστούς κορονοϊούς, ότι ανεβαίνοντας οι θερμοκρασίες, η λοιμογόνος δύναμη του κορονοϊού αυτού του τύπου κορονοϊού θα μειωθεί, δηλαδή θα εξασθενήσει σαν ιός και δεν θα είναι τόσο δυνατή και η διάδοσή του αλλά και η νόσηση. Εμείς στην Κρήτη είμαστε ευνοημένοι από αυτή την άποψη, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε πολύ σύντομα. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα βγει κάποια στιγμή ένα εμβόλιο, αλλά επειδή αυτό δεν θα γίνει άμεσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιβραδύνουμε τη διαδικασία μετάδοσης για να μπορούν να αντέξουν τα νοσοκομεία μας και οι κλίνες τις εντατικές μας. Είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας σαν χώρα. Έχουμε ένα πολύ ασθενικό εθνικό σύστημα υγείας, το υπηρετώ περισσότερο από 20 χρόνια και το λέω με λύπη, αλλά ούτε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό έχει, ούτε αρκετά κρεβάτια στις εντατικές, ούτε καλά οργανωμένες μονάδες ΤΕΠ, δηλαδή τμήματος επειγόντων περιστατικών. Άρα μην πηγαίνετε στο νοσοκομείο για ψιλοπίδημα, κρατηθείτε μακριά για δικό σας καλό, αφήστε ουσιαστικά να κάνουμε τη δουλειά μας ανενόχλητα με το να μην σειραίουν ουρές με μικροπροβλήματα και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο αυτοπεριορισμός σε όλα τα επίπεδα θα φέρει μία ομαλή νόσηση, αργή, αραιή. Σήμερα έλεγα κάπου ότι θεωρώ δεδομένο ότι θα νοσήσω, όπως όλοι οι συνάδελφοι κάποια στιγμή θα νοσήσουμε, γιατί είναι εντελώς αδύνατο να εφημερεύεις, να εξετάζεις εμείς οι οτορυνολαριγολόγοι από πάρα πολύ κοντά τον ασθενή και κάποια στιγμή να μην συμβεί αυτό. Θα συμβεί, εγώ είμαι πολύ το συνειδητοποιημένη. Αυτό το αποφασίσαμε όταν διαλέξαμε αυτή τη δουλειά και μάλιστα όσοι από εμάς κάνουμε πρώτης γραμμής ιατρική ενός στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό όσο αργήσει και εμείς θα είμαστε ωφέλιμοι στο νοσοκομείο. Αν οι γιατροί αρρωστήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νωρίς, θα αδειάσουν και τα νοσοκομεία από ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ από καρδιάς για το έργο σας και καλό κουράγιο επίσης.